ήταν από τους τυχερούς που συνήθως ήταν σε θέσεις, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Ο Σπύρος Μπιμπίλας, πρόεδρος στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στον Οργανισμό Εταιρικών Θειάσων και του Οργανισμού Διονύσου, αναφέρθηκε στον Δημήτρη Λιγνάδη, για τον οποίο αποκαλύφθηκαν 6 νέες καταγγελίες. Αυτές τις ημέρες το όνομα του έχει έρθει στο προσκήνιο λόγω των καταγγελιών που έχουν εμφανιστεί στον χώρο. Ο ίδιος παραχώρησε λοιπόν συνέντευξη στην εφημερίδα Εσπρέσο και στον Νίκο Νικόλη. Όσα είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας για τον Δημήτρη Λιγνάδη. Ας πούμε, ο κύριος Λιγνάδης δούλεψε πολύ περισσότερο σε κρατικά θέατρα και λιγότερο στα ελεύθερα θέατρα, που σημαίνει κάποια σιγουριά, χωρίς να υπάρχει άγχος να ψάχνει συνεχώς για εργασία. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ο κύριος Λιγνάδης ήταν συνήθως σε σημαντικές θέσεις, ενώ εμείς, οι περισσότεροι ηθοποιοί δηλαδή, ψάχναμε για δουλειά. Αυτό δεν είναι κακό, αν σου προσφέρεται η εργασία, στο θέατρο, όπως και σε πολλούς άλλους χώρους, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περισσότερες γνωριμίες που ελίσσονται. Ο Δημήτρης, λοιπόν, ήταν από αυτούς τους τυχερούς ανθρώπους που, από τότε που βγήκε, συνήθως ήταν σε θέσεις, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Η περίοδος που ο Σπύρος Μπιμπίλας ένιωθε πως ήταν απλά αδιάφορος. Όταν πηγαίνεις στο σπίτι των φίλων σου, μετά τα τελευταία γεγονότα, ποια είναι η πιο συχνή ερώτηση που σου κάνουν? Όλοι μου λένε πες το mass of the record, αυτό μου έχει σπάσει τα νεύρα, γέλια. Επίσης, γελάω που όλοι εκείνοι οι δημοσιογράφοι που με το ζόρι περνούσαν κάποτε από δίπλα μου και με κοιτούσαν υποτιμητικά τώρα μου λένε ότι με λάτρευαν από πάντα. Είναι καρφί στην καρδιά όλο αυτό το υποτιμητικό ύφος που είχαν για σένα. Όχι, γιατί πάντα ήξερα ποιος είμαι και τους είχα γραμμένους, τώρα όμως το διασκεδάζω. Τότε, δεν μου έδιναν το βήμα, τώρα τους θυμίζω το λάθος τους. Ποιο είναι το πιο άσχημο σχόλιο που έχει γραφτεί για σένα? Με έλεγαν Μαϊντανό, με αποκαλούσαν kids τύπο και γενικά προσπαθούσαν να με παρουσιάσουν ως τρας, αγνοώντας ότι εγώ έπαιζα στα καλύτερα θέατρα, με τους καλύτερους σκηνοθέτες. Ο κάθε άνθρωπος που με μεγάλη ευκολία καταδικάζει τον συνάνθρωπό του πρέπει να κοιτάζεται καλύτερα στον καθένα. Ξεχνάνε ότι εγώ είχα πάντα χρήματα και πάντα βοηθούσα τους συνανθρώπους μου και δεν τα είχα από την οικογένεια μου, τα δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ σαν το μυρμήγκι από μικρό παιδί. We'll be right back.